Γεια σας, τι κάνετε, εργοδέσποινα εδώ για μια ακόμα φορά μετά από πολύ πολύ καιρό. Πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που οι περισσότεροι από εμάς τους γονείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, γιατί τα παιδάκια μας μεγαλώνουν και πρέπει λιγάκι να γίνονται ανεξάρτητα σε πολλούς πολλούς τομείς. Έναν από αυτούς και τον ντύσιμο, Πάμε να δούμε το βίντεο. Είναι μια διαδικασία η οποία λέγεται δραστηριότητα καθημερινής ζωής. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά και για πολλές φορές ίσως. Το κάνουμε μόνοι μας, τα παιδάκια μας όμως σίγουρα όταν είναι μωρά τα εξυπηρετούμε εμείς σε αυτό το τομέα, όπου μόνο του θέλει να βάλει το μπουφάν του, μόνο του θέλει να βάλει το παπούτσι του κτλ. Τι κάνουμε τότε? Εννοείται ότι το αφήνουμε και περιμένουμε να δούμε πότε θα καταφέρει να βάλει το παπούτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι σε ποιες ηλικίες πρέπει τα παιδιά μας να αρχίσουν να γίνονται λιγάκι ανεξάρτητα. Όταν φτάνει το παιδί ενός, ίσως και λίγο νωρίτερα, έχει αρχίσει και παίζει με πραγματάκια όπως αρχίζει και πιάνει, έτσι όπως πιάνει το φαγητό του, αρχίζει και πιάνει με τα δαχτυλάκια του κάποια κουμπιά ίσως, κάποια clips ή κάποια βέλκρο, το κριτς-κράτς λέω, ή κάποια πράγματα τα οποία ανοίγουν και κλείνουν. Αυτά ικανοποιούν πολύ τα παιδιά και είναι καλό να έχουμε τέτοια παιχνίδια, να θα σας βρω μια φωτογραφία να σας βάλω εδώ σε τέτοια παιχνίδια, έτσι που βοηθούν τα ανοίγματα και τα κλεισίματα, που βοηθούν πολύ στη λεπτή κίνηση, αλλά και γενικότερα στο συντονισμό. Και είναι τα πρώτα παιχνίδια με τα οποία τα παιδιά καλούνται να έρθουν σε επαφή που φανερώνουν λιγάκι ντύσιμο-γδύσιμο, ναι. Μετά αρχίζουν σιγά σιγά και αφαιρούν πράγματα από πάνω τους. Όχι βάζουν τόσο όσο αφαιρούν. Δίνουμε λοιπόν στα παιδιά πραγματάκια τα οποία μπορούν να βάλουν εύκολα και να βγάλουν εύκολα, κυρίως να βγάλουν εύκολα, γιατί είναι το πρώτο πράγμα όπου από ενός και πάνω δίνουμε. Δηλαδή τι εννοώ, να βγάλουν ένα σκουφί, να βγάλουν ένα καπέλο, να βγάλουν ένα παπούτσι μεγάλο, να βγάλουν ένα, πώς να το πω, γυλεκάκι, να τραβήξουν το ένα μανίκι από τη μια ζακέτα. Αυτά γίνονται από ενός και πάνω, συνήθως. Μετά, όσο μεγαλώνει το παιδί, προσπαθεί να φέρει όλο και περισσότερα πράγματα, τις κάλτσες του, που είναι πολύ εύκολο σχετικά έτσι να βγουν, ή να αφαιρέσει, να κατεβάσει το παντελόνι του όταν είναι καθιστό κάτω στο πάτωμα. Είναι πιο εύκολο για ένα παιδάκι να κάτσει κάτω στο πάτωμα και να τραβήξει τα μπατζάκια από το παντελόνι του. Όχι να κατεβάσει τον ποπό του. Αυτό πρέπει να το έχει κάνει όρθιο. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν το παιδί φτάνει περίπου 2,5 με 3, τότε εκεί αρχίζουμε λίγο πιο έντονα τις προσπάθειες στον ντύσιμο-γδύσιμο. Δηλαδή, μπορούμε να του βάζουμε την μπλούζα μόνο μέχρι το λαιμό. Και το ίδιο να βάζει χέρι δεξί-αριστερό. Επίσης, κάθε φορά που ντύνουμε το παιδί και το βοηθάμε, ονοματίζουμε τα μέρη τα οποία βάζει το παιδί στα ρούχα και τα ρούχα φυσικά και λέμε και όλα δεξί χέρι, αριστερό χέρι, δεξί πόδι, αριστερό πόδι κτλ. Έτσι τα βοηθάμε να μάθουν λιγάκι και τα μέλη του σώματός του. Λοιπόν, στα 3 λοιπόν το παιδάκι μπορεί να φορέσει ας πούμε ή να κρατάμε το παντελόνι, να σηκώνει το παιδί, να βάζει το παιδί στη σωστή τρύπα ποδιού, το πόδι, παντελονιού, το πόδι του τέλος πάντων, ή να δίνουμε το μπουφάν με διάφορα μικρά κολπάκια, όπως να απλώνουμε το μπουφάν με την ανάποδη πάνω σε μια καρέκλα που είναι στο ύψος του παιδιού και το παιδί να του δείξουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να το φορέσει μόνο του ενώ το μπουφάν είναι απλωμένο πάνω σε μια καρέκλα. Ή το μπουφάν είναι κρεμασμένο σε μια καρέκλα, το παιδί κάθεται και τραβάει και φοράει. Ή ένα άλλο φανταστικό κόλπο που έχουμε δει είναι το παιδί κρατάει το μπουφάν έτσι. Θα το σκεφτώ τώρα μισό λεπτό να σας πω πώς το κρατάει, όχι ανάποδα, η καλή κοιτάει προς το αυτό, κοιτάει την καλή δηλαδή, την εξωτερική πλευρά και κάνει φου, σαν κάπα και του φοράει πάλι.
φάει έτσι. Δηλαδή το βάζει σωστά στους ώμους, οπότε μπορεί να το φορέσει. 2-3 κολπάκια τα οποία χαρίζουν μια μικρή ανεξαρτησία στο παιδί και το παιδί εκδηλώνει ενδιαφέρον στο να ντυθεί και να γδυθεί μόνο του, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει να το κάνει. Μετά, οι πιτζάμες. Οι πιτζάμες είναι το πιο απλό με το οποίο μπορούμε και θέλουμε να ξεκινήσουμε. Γιατί είναι φαρδιές, είναι εύκολες, είναι άνετες, τι και να τις βάλει ανάποδα, δεν πειράζει. Εξάλλου η καλή και η ανάποδη έρχεται πιο μετά. Δεν έρχεται ακόμα στα 3, έρχεται 3,5, 4 σίγουρα. Βάζουμε λοιπόν τις πιτζάμες ως παιχνίδι. Τις απλώνουμε με τέτοιο τρόπο πάνω στο κρεβάτι όπου το παιδί έρχεται και μπορεί να βάλει τις πιτζάμες του. Και μπορεί να βάλει τις πιτζάμες του σχετικά με ευκολία. Μετά δίνουμε, αν θέλουμε να κάνουμε παιχνίδια και να κάνουμε εκπαίδευση ντυσίματος γδυσίματος, μπορούμε να δώσουμε μεγάλα ρούχα του μεγαλύτερου παιδιού ή ακόμα ρούχα του μπαμπά ή της μαμάς, τα οποία είναι μεγάλα και τα οποία μπορεί το παιδί να αφαιρέσει με ευκολία ή να φορέσει με ευκολία, γιατί να μπαίνει τώρα σιγά σιγά και το φοράω σωστά. Εκεί στα 4, όπου ένα παιδί στα 4 θεωρητικά είναι σχεδόν ανεξάρτητο στο δύσιμο-γδύσιμο, με μικρή βοήθεια ως προς το καλή ανάποδη, άντε λίγο το μανίκι έχει γυρίσει, okay, βοηθάμε σε αυτά, αλλά μπορούμε να αφήσουμε ένα παιδί και κάπως να ντυθεί στα 4, το πιστεύω. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ως τεχνάσματα για να μάθει το παιδί να βάζει σωστά όσον αφορά την κατεύθυνση των ρούχων, μπρος-πίσω κτλ. Μπορούμε να κάνουμε κολπάκια, όπως να ράψουμε ή να κολλήσουμε μία ταινιούλα με κάποιο χρώμα, δεν ξέρω εγώ κάτι, ένα σημαδάκι το οποίο θα δείχνει ότι αυτή είναι πίσω πλευρά, γιατί πρέπει να το βάλεις πίσω αυτό ή μπροστά. Μπορεί το πίσω να δυσκολεύει μερικά παιδιά και να πρέπει να το βλέπουν αυτό το οποίο θα τους κατευθύνει για το σωστό τρόπο με το οποίο πρέπει να βάλουν το παντελόνι. Μπορούν δηλαδή να βάλουμε ένα σημάδι μπροστά, ότι κοίτα θα το κοιτάς αυτό για να φορέσεις το παντελόνι σου. Ή στην μπλούζα κοίτα, θα κοιτάς αυτό το μικρό σημαδάκι που έχει βάλει η μαμά για να φορέσεις σωστά την μπλούζα σου. Γιατί προσφορές βάζουμε την μπλούζα. Είναι η ετικέτα μπροστά. Δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές το παιδί ότι πρέπει να τη γυρίσει πίσω. Οπότε καλύτερα να βάλετε κάτι να φαίνεται μπροστά να πει α, οκ. Okay. Το έχω σωστά φτιαγμένο. Επίσης, θα σας δείξω φωτογραφία εδώ πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το δεξί και το αριστερό στα παπούτσια με ένα πολύ πολύ ωραίο εύκολο τρόπο όπου το παιδί θα μάθει σιγά σιγά να τα βάζει. Ξεκινάμε από τα αθλητικά, τώρα τα κορδόνια εντάξει είναι πολύ αργότερα σε ηλικία, δηλαδή εμένα ο 5χρονος μου γιος δεν το έχουμε μάθει ακόμα, νομίζω πρέπει να το κάνουμε. Okay, αλλά μετά τα 5 και πρέπει να δένουμε τα κορδόνια. Βάλτε λοιπόν το παιδί σας μέσα στο παιχνίδι του ντυσίματος-γδυσίματος. Είναι κάτι που θα σας ελευθερώσει πραγματικά τα χέρια. Είναι κάτι που θα σας εντυπωσιάσει για το πόσο χρόνο κερδίζετε το πρωί τελικά. Όταν εσείς ετοιμάζετε το πρωινό, ίσως και τα παιδιά μπορούν να ντυθούν μόνα τους. Ξεκινήστε από πολύ νωρίς, συμμετέχοντας, βάζοντας το παιχνίδι το παιδί, σήκωσε το χεράκι σου στο δεξί, σήκωσε το αριστερό κτλ. Δώστε του την ευκαιρία να βάλει και να βγάλει μόνο του πράγματα, ακόμα και αν είναι κορδέλες, ακόμα και αν είναι αυτοκόλλητα, και εκπαιδεύστε το στο να γίνει ανεξάρτητο και με προσπάθεια, θέληση και όρεξη πραγματικά θα καταφέρει. Δύσιμο-γδύσιμο λοιπόν. Ξεκινήστε. Γεια!